Καλώστα μου, καλώστα μου. Αυτό θα είναι ωραίο live. Έτσι θα ξεκινήσουμε τη χρονιά στην ομάδα μας. Γλυκά. Σας εύχομαι καλή χρονιά με γεμάτα πορτοφόλια, γεμάτα τραπέζια, γεμάτες αγκαλιές. Σας εύχομαι τα καλύτερα ό,τι ποθεί η ψυχή σας. Γεμάτα υγεία. Λοιπόν, άσχετα με το προβληματάκι που έχουμε στην ομάδα, δεν πειράζει, γερές δυνατές συνεχίζουμε και ξεκινάμε γλυκά. Θα κάνουμε τα πιο εύκολα μπακλαβαδάκια και εννοείται καινούριο και αφιερωμένο για τα μέλη της ομάδας μας που συνεχώς έρχονται και μας αγκαλιάζουν και τα υποδεχόμαστε με τα καλύτερα. Λοιπόν, την Πέμπτη γιορτάζει στη σειρά ο τρίτος μου γιος, το τρίτο μου παιδί, ο Θεοδόσης, είναι του Αγίου Θεοδοσίου και θα κάνουμε εύκολα κεράσματα να έχει για τη δουλειά του, για τους φίλους του. Σας έχω πει, τα ατομικά κεράσματα είναι τα καλύτερα. Γεια σου Μαράκι, γεια σου Σοφία μου, δεν σας βλέπω όλες αυτή τη στιγμή. Θα δώσουμε σημασία στο τι θα λέω, σας λέω πολλά tips όταν κάνω οτιδήποτε αλμυρό ή γλυκό, οπότε να δίνετε σημασία στα live. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα πανεύκολα μπακλαβαδάκια. Έχω φτιάξει για αρχή το σιρόπι μου, το οποίο είναι κρύο πια και όλες τις δοσολογίες στα υλικά θα σας τα δώσω με το που θα τελειώσει το live. Η μόνη τσαχπινιά που κάνω στο σιρόπι είναι ότι στο τέλος βάζω ένα σφινάκι ούζο και αυτή τη φορά έβαλα και λίγο μέλι. Που σημαίνει, το αφήνουμε στην άκρη και θα σιροπιάσω τα μπακλαβαδάκια όταν με το καλό ψηθούνε. Παίρνουμε ένα καυσί, ένα πυρέξ, ό,τι θέλετε εσείς. Εδώ έχω λίγο λάδι, θα μου χρειαστεί αργότερα. Καθίστε μέχρι το τέλος του live για να δείτε για ποιο λόγο θα μου χρειαστεί το ελαιόλαδο. Έτσι με ηρεμία θα μπούμε πάλι στους ρυθμούς μας, να κάνουμε τα λαϊβάκια μας. Εύκολα νόστιμα και πάνω απ' όλα μαμαδίστικα. Το βάζουμε στην άκρη, βάζουμε στην άκρη το ταψάκι μας και ξεκινάμε. Δεν με ενδιαφέρει η μάρκα, με ενδιαφέρει να είναι φύλλο κρούστας για γλυκά. Οκ μου, πιστεύω το βλέπετε πεντακάθαρα, εκεί. Το έβγαλα από την κατάψυξη, το άφησα στη συντήρηση ένα ολόκληρο βράδυ και τώρα είναι έτοιμο για να φτιάξουμε τα γλυκάκια μας. Yeah. Το βάζω εδώ στο πλάι. Αν και θα το χρειαστώ το ταψί μου, τέλος πάντων. Θέλω να βάλω όμως τα φύλλα μου δίπλα μου. Εκεί. Λοιπόν, τι κάνουμε. Παίρνουμε στο φαρδί, απλώνουμε μπροστά μας,
Έχω τοποθετήσει σωστά το κινητό μου. Πάρα πολύ ωραία. Καλώς τες. Λοιπόν, στο φαρδί. Ένα φύλλο βουτυρώνω ή λαδώνω. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ηλιέλαιο και ελαιόλαδο και βιτάμ. Ό,τι θέλετε. Εγώ έχω βάλει ένα βιτάμ και ηλιέλαιο εδώ. Η πεθερά μου, γιατί από αυτήν το έμαθα, έβαζε ηλιέλαιο. Τον έκανε νηστίσιμο στην ουσία. Λοιπόν, με το πινελάκι μας ρίχνουμε εδώ και εκεί. Δεύτερο φύλλο δεν λαδώνουμε. Λοιπόν, έχω εδώ τη γέμιση. Έχει μέσα καρύδι, αμύγδαλο, λίγη φρυγανιά. Έχει την καρύδα που βλέπετε για να μην την ξεχάσω. Αυτό είναι το δικό μου το μικρό μυστικό. Ιδοκάριδο μέσα στα μπακλαβαδάκια γίνονται θεσπέσια. Πεντανόστιμα. Τι άλλο, κανέλα, ζάχαρη, έχει γέμιση. Θα σας τα γράψω όλα στο τέλος. Λοιπόν, παίρνουμε μία χουφτίτσα, δύο χουφτίτσες, βλέπετε ότι δύο χουφτίτσες είναι αρκετές, και μία ενδοκάριδο. Λοιπόν, και αρχίζουμε και τυλίγουμε. Πάει το πρώτο ρολάκι. Οκέι μου. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο άλλα δύο. Θα μου πεις, ρε Μαρία, γιατί το βάζεις στη μεγάλη την πλευρά, γιατί έτσι θέλω. Εσείς κάνετε το στη μικρή. Όπως χωράει το πυρεξάκι σας ή το ταψάκι σας. Λοιπόν, βάζουμε με το πινελάκι μας λίγο. Είδατε, το πινέλο δεν το ακουμπάω ποτέ πάνω στο φύλλο. Όπα, πήρα δύο. Μπορεί να μην πήρα. Να γελάστηκα. Τα πιο ωραία μπακλαβαδάκια για μένα είναι αυτά. Έχουν μέσα την τσαχπινιά του ενδοκάριδου που τα κάνει πεντανόστιμα. Τα μπακλαβαδάκια θέλουν αργό ψήσιμο, να ψηθούν μέχρι μέσα. Θα τα ψήσουμε αφού τελειώσουμε στους. Άνοιξε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, στους 160 βαθμούς για καμιά ωρίτσα στον αέρα εγώ τα ψήνω. Και συνεχίζουμε. Εδώ παρεούλα θα φτιάξουμε το γλυκό του Θεοδόση. Συνήθως το έφτιαχνα κάθε χρόνο. Καρύδα που του αρέσει και εκείνου. Όπα. Και της νουνάς του. Φέτος είπαμε να αλλάξουμε. Έφτιαξα βέβαια για τα Χριστούγεννα μπακλαβά. Θα μου πεις, ρε Μαρία, κάνουμε αποτοξίνωση από τα γλυκά. Μωρέ, εσείς έχετε δίκιο, αλλά οι γιορτές συνεχίζουν να υπάρχουν και έχουμε αρκετές και το Γενάρη και σας έχω ξαναπεί, σε μια πολύτεκνη οικογένεια όπως η δικιά μας, κάθε μήνα έχει και γλυκό. Θες είναι γιορτή, θες είναι γενέθλια, θες είναι κάποια επιτυχία, κάποια χαρά.
κάθε μήνα έχουμε γλυκάκι. Δεν λείπει ποτέ από το σπίτι μας. Ρολάρουμε κανονικά. Α, γι' αυτό μου άνοιξε πριν. Κάπου άνοιξε η γέμη, το φύλλο. Θέλει απαλά. Δεν τα κολλάω, βλέπετε, έχει ένα ελαφρύ κενό ανάμεσά τους. Όχι ότι θα φουσκώσουν, αλλά πρέπει να παίρνουν αέρα για να ψηθούν. Βλέπετε πόσο εύκολα είναι να φτιάξετε μπακλαβαδάκια. Βέβαια, αν έφτιαχνα μπακλαβά κανονικά, θα ήθελα 2 πακέτα φυλακρούστας. Κάποια άλλη στιγμή θα σας τον δείξω. Αλλά για την ώρα βολεύει έτσι. Μοσχοβολάει. Η γέννηση μοσχοβολάει. Δεν ξεχνάω να ρίχνω το ενδοκάριδο. Και συνεχίζουμε. Και σε λίγο τελειώνουμε το τύλιγμα. Και θα δείτε το μικρό μυστικό που δεν είναι δικό μου μυστικό. Αυτό το έμαθα από την πεθερά μου που έφτιαχνε τον μπακλαβά. Για ρολάκια πρέπει να μείνουν ακόμα. Όπα, όπα, όπα. Καλά και να σας χυστεί, μη στεναχωριέστε, μεγάλη δουλειά. Η δουλειά θα γίνει. Αν θέλετε να βάλετε περισσότερη γέμιση, βάτε. Κανένα πρόβλημα. Εγώ θα το φέρω ίσα ίσα με τα φύλλα. Πώς μυρίζει το ενδοκάριδο, ρε παιδιά, απίστευτα μυρίζει, το λατρεύω. Απαλά ρολάρουμε. Φέρουμε το ταψάκι μας ξανά εδώ. Εκεί. Να δούμε πόσα φύλλα μείνανε για να δούμε θα φτιάξουμε 2 ή 1 τελευταίο.3 φύλλα μείνανε που σημαίνει ότι θα τα βάλω μαζί. Για να δω. Να. Εκεί. Βουτυρώνουμε. Παρατηρήσατε σε όλα μου τα φύλλα, δεν ακούμπησα καθόλου το πινέλο πάνω στο φύλλο. Αυτό ήτανε. 5 λεπτά έκανα να ρολάρω. Δεν νομίζω. Αυτόν όμως που έχει τα 3 φύλλα θα τον φτιάξω πιο χοντρούλι. Και έφερε τη γέμισή μου ίσα ίσα. Δεν πετάμε τίποτα. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Δεν ξεχνάμε να βάλουμε καρύδα. Πάει και αυτό. Πάει και αυτό. Ρολάρουμε.
Βλέπετε αν θέλετε να είναι πιο χοντρό. Πολύ απλά βάζετε περισσότερη γέμιση. Ό,τι ποθεί η ψυχή σας και η τσέπη σας. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση, έτοιμα τα ρολάκια μου, θα βάλουμε τα γαριφαλάκια όπως βάζουμε πάντα στα μπακλαβαδάκια και εδώ δίπλα έχω τον γκάζι μου, ένα μπρίκι και μισό ποτήρι ελαιόλαδο και μισό ποτήρι ελαιόλαδο το οποίο θα βάλουμε να κάψει. Λοιπόν, μέχρι να κάψει αυτό, εγώ θα ρίξω ίσα λίγο, θα περιμένω όμως να κάψει, ωστόσο εγώ θα βάλω τα γαριφαλάκια εδώ και εκεί. Και θα πάρω και ένα μαχαιράκι να χαράξω τα μπακλαβαδάκια μου. Εννοείται δεν τα χαράζουμε μέχρι τέλος. Μέχρι ενώ κάτω. Εκεί. Κάνα τρία δάχτυλα. Θέλετε μεγαλύτερα, κάντε τα μεγαλύτερα. Ό,τι θέλετε εσείς. Βλέπετε ότι το μαχαίρι δεν το πάω μέχρι κάτω. Εδώ παρεούλα φτιάξαμε το γλυκό του σάκι που τώρα σε λίγο θα το βάλω να ψηθεί. Είπαμε θέλει γύρω στη μία ώρα, μπορεί και σκάτω ώρα στους 160 βαθμούς να πάρει ένα ωραίο χρώμα. Εδώ έχουμε τα κλασικά τα γαριφαλάκια μας. Είναι η τελευταία πινελιά στον μπακλαβά. Μην μου πείτε ότι αυτό το γλυκό τώρα σας φάνηκε δύσκολο γιατί θα τρελαθώ, θα σας πνίξω στα φιλιά. Αν είναι δυνατόν. Σας έχω μάθει τους πιο εύκολους τρόπους να φτιάχνετε τα γλυκάκια μας. Να φτιάχνουμε όλοι τα γλυκάκια μας. Λοιπόν. Αυτό εδώ έκαψε. Παράκαψε. Το σβήνω γιατί δεν αντέχω τη μυρωδιά από το καμένο λάδι, κορίτσια. Λοιπόν. Κοιτάξτε πόσο καίει. Αυτό είναι το μυστικό της πεθεράς μου για να γίνει τραγανό το φύλλο του μπακλαβά όταν με το καλό το σιροπιάσουμε. Να μην γίνει παπαριασμένο, να είναι έτσι όπως πρέπει. Συνεχίζουμε, βάζουμε τα υπόλοιπα. Εσείς βέβαια θα έχετε βάλει τα γαριφαλάκια σας. Όταν θα κάνετε το τελευταίο βήμα, το τελευταίο στάδιο με το καυτό το λάδι. Λοιπόν, καλά τα γαριφαλάκια είναι για ντεκόρ, μην φανταστείτε. Αφού όλοι τα βγάζουμε όταν το τρώμε τον μπακλαβά. Λοιπόν, τώρα και να άφησα και κανένα, το θέμα είναι να είναι νόστιμος. Α, Χριστέ μου. Λοιπόν, αυτά. Και να λείπει και κανένα δεν πειράζει.
Λοιπόν, έτοιμος για ψήσιμο, έτοιμα για ψήσιμο τα μπακλαβαδάκια μου. Γύρω στα 50 λεπτά στους 160 βαθμούς στον αέρα τα ψήνω εγώ. Με το που τα βγάλω όπως είναι καυτά, θα τα σιροπιάσω. Εννοείται θα σας ανεβάσω βιντεάκι. Δεν ανοίγω άλλο live σήμερα. Θα σας ανεβάσω βιντεάκι με το σιρόπιασμα από τα μπακλαβαδάκια. Να είμαστε καλά και του χρόνου, να γιορτάσει ο Θεοδόσης μου την γιορτούλα του όπως εκείνος επιθυμεί, να είναι γερός, να είναι τυχερός και να συνεχίσει να είναι έτσι το ίδιο καλός και ευγενικός. Έτοιμα τα μπακλαβαδάκια, πάμε να τα σιροπιάσουμε. Πάμε να τσιρτσιρίσουνε. Για το πώς τα έφτιαξα, μπείτε να δείτε το live. Από την αρχή ως το τέλος. Θα ρίξουμε όλο το σιροπάκι. Θα τα αφήσουμε όλη νύχτα να σταθούν, να τραβήξουν όλο το σιροπάκι. Για να κεράσουμε. Αυτά.